Καλώς απόγευμα. Γεια σου, Χριστίνα. Και επειδή ξέρω ότι πάντα έχεις μια τάση, μας παρακολουθείς και έχεις μια τάση να συνδέεις το προηγούμενο θέμα με το επόμενο και φυσικά πάντα με τη βοήθεια της τεχνολογίας, θα σου θυμίσω ότι πριν από μερικές εβδομάδες είχαμε μεταφέρει μια είδηση για τους ασθενείς με Πάρκινσον και είχαμε πει ότι πολύ σύντομα, με μια καινούρια τεχνολογία, εσύ θα μας θυμίσεις πια, έχουν την δυνατότητα να βοηθηθούν και να κινούνται καλύτερα. Ναι, υπάρχουν πολλών ειδών ερευνητικές προσπάθειες για την Πάρκινσον και σε πολλά επίπεδα, και σε επίπεδο αυτό που είπες, δηλαδή να μπορούν να κινηθούν καλύτερα, αλλά και σε επίπεδο να γίνεται νωρίτερα διάγνωση, πολύ νωρίτερα, χρόνια πριν, ναι. ώστε να ξεκινάει η προσπάθεια με τα ήδη υπάρχοντα μέσα, με τις υπάρχουσες θεραπείες, ώστε να είτε να καθυστερεί είτε να είναι πιο καλή η ασθένεια, να είναι πιο ήπια, ναι, το πούμε. Να μάθουν να ζουν με καλύτερο τρόπο. Και υπάρχει και το επίπεδο ότι ήδη προσπαθούν να βρεθούν και τρόποι αντιμετώπισης θεραπείας, είτε και προληπτικά, είτε και όταν εμφανιστεί, με γονιδιακές θεραπείες, με βόλια, με όλα αυτά τα νέα. Σίγουρα θα είναι πολύ μεγάλη εργαλεία. Ανάγκη και μακάρι φυσικά στο προσεχές μέλλον να το δούμε να πραγματοποιείται. Είναι η Πάρκινσον, ο καρκίνος και η Αλτσχάιμερ, τα τρία μεγάλα, ας το πούμε έτσι, οι τρεις μεγάλοι στόχοι που έχουν μπει σε αυτό, στο πεδίο το ερευνητικό, και προσπαθούν έτσι πολύ έντονα, και η τεχνητή νοημοσύνη που συζητάμε κάθε μέρα, βοηθάει αφάνταστα στον ιατρικό τομέα. Είναι πλέον το απόλυτο εργαλείο σε όλους τους τομείς στην ανάπτυξη νέων θεραπείων. Όπως ακριβώς το λες, για διάφορες επιστημονικές κοινότητες, βλέπουμε ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι ένα εργαλείο. Σήμερα θα δούμε μια προσπάθεια οριοθέτησης της τεχνητής νοημοσύνης από την πλευρά των καλλιτεχνών. Ναι, είναι οι άλλες πλευρές που έχουμε πει και λέμε καθημερινά, έτσι εστιάζουμε σε αυτές, δυστυχώς πιο πολύ στις αρνητικές πλευρές και λιγότερο στις θετικές. 200 καλλιτέχνες, ανάμεσά τους μεγάλη στάρ του σήμερα, δηλαδή όπως η Νίκη Μινάζ ήταν πριν και η Billie Eilish, αλλά και πιο μεγάλα ανάμεσα του παρελθόντος, όπως ο Steve Wonder που βλέπουμε τηλεθεατής οθόνης και η R.E.M. Υπέγραψαν μια επιστολή και ζητούν από τις εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης να σταματήσουν να παράγουν τα προγράμματα μίμησης της φωνής και της μουσικής τους κυρίως, για λόγους πνευματικών δικαιωμάτων και γενικότερα της τέχνης τους. Ναι, αυτό είναι. Νομίζω όμως ότι η δική μου νόμη ότι κάπου κάνουν κάπου έτσι έχουν ένα λάθος, είναι μια μεγάλη κουβέντα. Δεν θα πρέπει να απευθύνονται σε εταιρείες που αναπτύσσουν τις τεχνολογίες, γιατί τις έχουν αναπτύξει ήδη. Το έχουμε πει ότι τις τεχνολογίες μίμησης της φωνής δεν φτιάχνουν οι εταιρείες τεχνολογίες μίμησης της φωνής συγκεκριμένα για κάθε καλλιτέχνη. Είναι τα προγράμματα μίμησης της φωνής που παίρνει μπάλα και τους καλλιτέχνες. Σωστά. Συνεπώς αυτό δεν πρόκειται να σταματήσει επειδή το ζητάνε οι καλλιτέχνες. Πού πιστεύεις ότι θα έπρεπε να απευθυνθούν? Θα έπρεπε να κάνουν δύο κινήσεις κατά τη γνώμη μου. Η μία είναι προς τις πλατφόρμες που από εκεί θα μεταδοθούν τα συγκεκριμένα, τα fake video, να το πω έτσι, fake μουσική. Ήδη να πούμε παρένθεση ότι η Meta ανακοίνωσε ότι από το Μάιο θα έχει σήμανση στο Facebook και στο Instagram. Θα εντοπίζει τα προγράμματα γενικά του κωστικού υλικού, φωτογραφίες και βίντεο που είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης και θα το λέει στους χρήστες. Οπότε αυτό είναι ένα από το βήμα, από εκεί να ξεκινήσουν και να λέγανε τις εταιρείες να μην τα δημοσιεύουν καν όταν εντοπιστεί, ας πούμε, ένα βίντεο. Θα ήταν μια λύση. Ένα και δεύτερο και κυριότερο, να φερθούν στις δισκογραφικές εταιρείες, στη μουσική βιομηχανία και να πούν γιατί εκείνο το πρόβλημα, να μην παράγουν και να μην, ας το πούμε, κυκλοφορούν μουσική και βίντεο, μουσική μάλλον, και δίσκους που είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης. Οπότε θα λυνόταν κάπως έτσι το δικό τους το πρόβλημα. Πιστεύεις αυτή τη στιγμή οι πλατφόρμες έχουν τη δυνατότητα να αναγνωρίσουν μια φωτογραφία, ένα βίντεο, ένα ήχο, αν είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης? Έχουν, το έχουν και αυτό και θα γίνει. Θα βάζουν διάφορα. Μπορεί βέβαια όχι στο απόλυτο, γιατί όπως ξέρουμε η τεχνολογία τρέχει πιο γρήγορα από τα εργαλεία. Αλλά υπάρχει δυνατότητα και ναι, μπορεί να το. Ήδη θα δουν και θα δούμε όλοι μας, νομίζω από τον Μάιο.
ότι στο Facebook και στο Instagram συγκεκριμένα θα υπάρχει σήμανση και η ενημέρωση ότι αυτές τις φωτογραφίες, αυτά τα βίντεο ή αυτά τα ηχητικά αρχεία είναι προϊόν. Γι' αυτό, αυτό βέβαια γίνεται, γιατί για λόγους για προλάβουν τις εκλογές στην Αμερική κυρίως, να μην υπάρχει παραπληροφόρηση και προπαγάνδα κτλ. Έτσι. Αλλά αυτό θα πάρει, πώς το πω, θα έχει ως επιπτώσεις και στα υπόλοιπα κομμάτια. Θοδωρή, νομίζω ότι αυτό θα μας γλιτώσει από πολλές παρεξηγήσεις, ναι, στο μέλλον. Ναι, να πω πάντως ότι αυτό είναι λίγο πιο συνήθω, γιατί να πω από την άλλη πλευρά ότι σίγουρα και το ξέρουμε, πολλοί καλλιτέχνες, συνθέτες, το πω έτσι, όσο mm-hmm. και τραγουδιστές, θα δημιουργούν μουσική και θα κάνουν τραγούδια με τη βοήθεια προγραμμάτων τεχνής νοημοσύνης. Οπότε θα μπλοκάρονται και αυτά τα προϊόντα. Όχι, το λέω, ή στίχους. Όχι, δεν μπορεί να προκαριστεί αυτό, το ξέρεις. Απλά λέω ότι από την πλευρά οι καλλιτέχνες ορθώς διαμαρτύρονται για την χρήση τεχνητής νοημοσύνης που τους, ας το πούμε έτσι, τους δημιουργεί πρόβλημα. Αλλά νομίζω ότι μεγάλο μέρος, αρκετοί συνάδελφοί τους, τη χρησιμοποιούν για να παράγουν υλικό. Έτσι. Να τους βοηθήσει να. Ότι οι μένα προσπαθούν προφανώς να την οριοθετήσουν, ναι, ή και να την καταργήσουν. Είναι λίγο οριακά τα πράγματα και λίγο. Ενώ οι άλλοι την χρησιμοποιούν ως εργαλείο. Όπως και πριν τεχνητή νοημοσύνη, με τους υπολογιστές, με όλα αυτή τη τεχνολογία, σίγουρα δημιουργούνταν μουσική, έτσι δεν είναι. Ναι. Πολύ σωστά. Οπότε. Για να δούμε. Τώρα